Κουκλάρα είναι. Ωραία κουπέλα. Τι κουκλάρα είναι αυτή η γυναίκα. Τι περιμένω. Σαν την Ελληνίδα Ζιζέλη, ειδικά σε αυτή την πόζα, να πούμε ότι φωτογραφήθηκε για το εορταστικό εγώ. Χρόνια πολλά στο εγώ και στη διευθύντριά του, στη Μαρία Κολιάτσα, που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Μια εορταστική φωτογράφηση τη προκοπή. Κούκλα είναι. Παιδιά, άμα δεν κάνει και ζυγούλη δύο μέτρα γυναίκα, ωραία φωτογράφηση, ποιο θα κάνει δηλαδή. Καταργά τη ζυγούλη, ό,τι και να τη βάλει. Δηλαδή. Ένα προσεντόνι να τη βάλει. Τέλεια, φανταστικά ρούχα να τη βάλει. Είναι θεά, δεν με τσουβάλι, αχτένιστη άβαφη να τη δει, θα είναι κουκλάρα. Και με τρία παιδιά, κυρία. Και κάποιο μου έλεγε πριν μια εβδομάδα που είχαμε την κουβέντα τη, γιατί κάτι μου έλεγε ότι τη μοιάζει. Γιατί όταν πίνει για καφέ. Εδώ εμένα μου έλεγε. Λοιπόν, για να μην παρεξηγηθώ κιόλα. Κάποιο μου έλεγε πριν μια εβδομάδα το πόσο κομπλεξάρι είναι η Κάτια, το πόσο βαριέται όλα αυτά τα αυτιά σιτώματα. Πλάκα έκανα Κώστα μου, λίγο το χιούμορ. Είναι όντω και λένε. Πόσο τα βαριέται και δεν τα θέλει αυτά τα πράγματα, ώρες στο κομμωτήριο, αυτά που θέλουμε εμείς για να αισθανθούμε λίγο αυτό. Δεν θέλει το τίποτα. Επιβεβαιώνω, έχουμε μια πολύ καλή κοινή φίλη. Η Κάτια για να αφήσει το σπίτι της στο νέο Μπουτζά που είναι με τα παιδάκια της και είναι στην οικογενειακή θαλπορή της και στην ηρεμία της, πρέπει να είναι. Τίποτα. Όχι, βρε, γενικώ δεν φεύγει. Δηλαδή για να πάει σε ένα κοσμικό, να πάει να πιει ένα καφέ, να πάει στα μαγαζιά, δεν το κάνει. Θέλει να είναι με τα παιδάκια τη, χαλαρά, να πάει σε ένα παιδότοπο, σε ένα πάρκο, να έχει την ηρεμία τη και είναι πολύ λίγε οι φορέ. Δηλαδή φέτο την είδαμε μία φορά στο πάρτι του Μαντάμ Φιγκαρό, μία φωτογράφηση, κάνει πολύ επιλεκτικέ εμφανίσει. Και βέβαια φαντάζομαι σήμερα μια θα είναι στο πλευρό του Σάκη Ρουβά στην πρεμιέρα του ω Ηρακλή. Όχι, να το πούμε. Και αυτό που χώρε να μην το πούμε.